Η αρχή για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προχώρησε σε δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας του πατέρα Αντώνιου, της Πρεσβυτέρας και άλλων συγγενών πρώτου βαθμού. Ειδικότερα ο επικεφαλής της αρχής πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε έντολη για δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών τόσο του πατέρα Αντώνιου όσο και της Πρεσβυτέρας, όπως και για τους γονείς του πατρός Αντώνιου, τη μητέρα του και τον πατέρα του, ο οποίος διαθέτει λογαριασμό στο όνομά του, αν και έχει ήδη αποβιώσει. Όπως έγινε δεκτό, η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών έγινε προκειμένου να ελεγχθούν διεξοδικά αλλά και για να αποφευχθούν ενδεχόμενες κινήσεις, ενώ δεν έχουν δεσμευθεί εταιρικοί λογαριασμοί της Κιβωτού που έχουν εντοπιστεί, καθώς τυχόν δέσμευσή τους θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της. Παράλληλα, τα οικονομικά της Κιβωτού ελέγχονται προς κάθε κατεύθυνση, είτε αφορούν σε χορηγίες είτε σε οτιδήποτε άλλο. Όπως εκτιμήσεις από παράγοντες της αρχής για το ξέπλυμα, η έρευνά της για τα οικονομικά της εν λόγω δομής αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρόνο.